Στο κλαμπ. Κατερίνα, είσαι free, θες το χρόνο σου. Ό,τι είπα και στον καλά ισχύει. Όχι, ρωτάω κάθε μέρα, γιατί τι λες την κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο με την προηγούμενη. Είμαι λιγάκι, ναι, αναποφάσιστη. Βασικά αυτός είναι και ο λόγος που θέλω το χρόνο μου, επειδή είμαι αναποφάσιστη. Και καλύτερα να τα βρω με τον εαυτό μου, παρά να δίνω λάθος εντυπώσεις και όλο αυτό. Ναι. Σίγουρα θέλω να το συζητήσω βέβαια, να εξηγήσω και ακριβώς τι εννοώ. Αλλά ουσιαστικά αυτό που ισχύει από την αρχή που έχει ξεκινήσει αυτό με τον Μπιλ, είναι ότι η ψυχολογία μου είναι λίγο σε περίεργη κατάσταση. Χωρίς να έχει να κάνει με άλλους, μόνο με μένα. Στην Άννα είπες ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπιλ ήταν πολύ επάνω σου. Και σου λέει, Άννα, μα του είπες να σε διεκδικήσει. Ναι, απλά ήθελα λίγο τον χώρο μου. Πιστεύω ότι... Μα εσύ το είχες ζητήσει όμως. Εκτός και αν ήθελες απλά να δεις πώς διεκδικεί ο Μπιλ. Όχι, όχι. Απλά αυτό που είχα πει και εξ αρχής, ότι θέλω να μείνω και μόνη μου, θέλω να δω και πώς θα εξελιχθεί σιγά-σιγά. Το σιγά-σιγά σημαίνει ότι να μην σκέφτομαι κάθε μέρα αν πρέπει να εξηγήσω σε τι φάση είμαι. Αυτό είναι δικό σου. Ο Μπιλ ήταν απαιτητικό σε κάτι τέτοιο. Όχι απαιτητικό. Απλά ίσως αυτό ότι. Έφταιγα εγώ. Εσύ μπορεί να το νιώθες ότι έπρεπε να είσαι κάπως. Ο Μπιλ σου έδωσε στοιχεία ότι πρέπει. Να αποφασίσω. Να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι το κορίτσι του ή να συμπεριφέρεσαι σαν να σας δένει κάτι βαθύτερο. Σιγά σιγά νομίζω ότι πήγε λίγο προς τα εκεί. Τι γι' αυτό έκανε. Και όλα έχω φτάσει σε σημείο να νιώθω και λίγο άσχημα. Δηλαδή ότι ερχόμασταν πιο κοντά ερωτικά. Και εγώ έδινα εννοείται και κάποια σημάδια. Δεν ήταν ότι το ζούσε μόνος το άνθρωπος. Απλά μέρα με τη μέρα βλέπω ότι όντως χρειάζομαι λίγο. Τη Δευτέρα είναι αυτή σε αυτό το σπίτι. Τίποτα δεν είναι όπως τα άλλα. Εγώ έχω δει το πόλ μου πάντα. Μόνο καθαρά δεν είναι. Σε καθαρά Δευτέρα είναι. Μόνο καθαρά Δευτέρα. Μόνο καθαρά. Σε καθαρά είναι ξεκαθαρά Δευτέρα. Σε καλό. Σωστό. Μπιλ. Τη βρήκε στο πόλ σου. Άνω κάτω Παναγία. Τη γνώμη σου. Τι να πω. Εγώ θα πω αυτό που είπα και στα παιδιά. Ότι. Άλλα λέω χθες, άλλα λέω σήμερα και άλλα καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω πώς το έχω πάρει όλο αυτό. Μάλλον ήταν ένα λάθος για μένα όλο αυτό, μάλλον. Το δηλαδή, πώς κατάλαβα. Ότι προσέγγισες την Κατερίνα. Εκεί δεν ήθελα ναι, να φτάσουμε. Γιατί. Μου λέει θέλω τον χώρο μου και τον χρόνο της. Ναι. Νομίζω ότι τον έδωσα πάρα πολύ. Δεν ασχολούμαι κάτι. Δηλαδή, πήγαινα με τα παιδιά δίπλα, καθόμουν με άλλη παρέα, τη έδινα πάει στην παρέα να μιλήσει. Την έβλεπα πολύ λίγο σε αντίθεση με άλλα παιδιά που καθόμουν. Ναι. Επομένως, αυτό που λέει δεν στέκει ότι εγώ έτσι δίνω χώρο ή χρόνο. Ότι ήσουν αυτή τη βδομάδα πολύ κοντά. Ακριβώς, ακριβώς. Όσες φορές ερχόταν εδώ πέρα που λέω ότι ένιωθα ότι είχε πολύ κοντά μου και τέτοια, καθόμουν και ερχόταν εκείνη σε μένα και συζητάγαμε. Και ίσως που μου είχε πει που ήμουν από τον καλά, μου λέει ότι έχουμε έρθει πιο κοντά και μου αρέσει αυτό. Ναι. Και εντάξει, για να το λέω αυτό σημαίνει ότι το ήθελε και δεν. Όποτε έρχεται να σηκώνεσαι να φεύγει, να δει πώ θα κάνω. Αυτό θα κάνω. Και α τα ακούει, δεν πειράζει. Δηλαδή συζητάγαμε. Σε γενέθλιά μου λέει να το περάσουμε και έξω, να κάνουμε και να ράνουμε και στον καλά. Πού έξω. Όταν βγούμε. Α. Και στον καλά γυρνάει και μου λέει, και λέει ότι πάλι δεν ξέρω τι νιώθω, δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω. Δεν είπα ότι να ξέρει τι θέλει και τι νιώθει. Το θέμα είναι ότι μην λες άλλα την Πέμπτη και άλλα την Παρασκευή. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε εκμεταλλεύτηκε με έναν τρόπο όχι συνειδητά για να ζηλέψει ο Παύλος. Όχι, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πάλι καλά. Δεν το πιστεύω, αυτό δεν το πιστεύω. Απλά είναι ένας άνθρωπος που γενικά στη ζωή της από ό,τι έχω καταλάβει δεν ξέρει τι θέλει και πώς το θέλει. Α, ευχαριστώ. Εγώ πάλι να συμπληρώσω κάτι. Να είσαι καλά. Πάνω σε... κάτι μήπως θέλει να πει η Κατερίνα. Βασικά είναι λίγο προσβλητικό αυτό που λες. Ένα. Ποιο? Ναι. Ότι δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή μου. Ναι. Ο λόγος που είπα ότι θέλω χρόνο είναι ακριβώς αυτός. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να μου λες ότι αλλάζω γνώμη κάθε λίγο και λιγάκι. Γιατί εγώ αν δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και δεν έχω δει ακριβώς τι θέλω, καταλήγουμε στο σημείο που καταλήγουμε τώρα. Αυτό δεν ήθελα να γίνει. Θα μπορούσα να το πω από την αρχή, μα εγώ δεν σε πίεσα ποτέ με το μαχαίρι στο λαιμό, να σου πω. Δεν είπα ότι με πίεσες εσύ. Εγώ γι' αυτό το λόγο θέλω το χρόνο μου, γιατί πιέζομαι μόνη μου. Δεν έχω πει τίποτα για σένα αρνητικό. Μα γιατί δεν. Ωραία, ναι, γιατί δεν είπες από την αρχή ότι ξέρεις κάτι. Άστο να φύγει λίγο και διδίκησε με μετά. Ή, κοίτα, εγώ θα ξεκαθαρίσει ότι και κάποια γενναιόνα πέθανε να μπει, επειδή ακόμα είναι στο φιλικό. Ναι. Θα κάνω συζήτηση μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Το είχα πει και σε εσά, το είχα πει και σε όλους. Το είχα πει και ανοιχτά, δεν είχα θέμα. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που μου έλεγες εσύ ότι έρχομαι κοντά. Ότι έχουμε έρθει πολύ κοντά. Ότι έχουμε. Εντάξει, okay, έδωσα φόκους σε σένα. Απλά ήθελα τον δικό μου χρόνο και τον δικό μου τρόπο. Γιατί όταν ήρθες, δεν είχα καν ξεκαθαρίσει. Ήταν οι μέρες που ξεκαθαρίζανε. Δηλαδή ήσουν εσύ, είχες δηλώσει ότι σου αρέσω και εγώ τσακωνόμουν μέσω κάμερας με το προηγούμενο μου θέμα. Είναι πολύ λογικό να είναι το κεφάλι μου μπλεγμένο. Μα εγώ το είπα και στα παιδιά. Ότι πλέον δεν νομίζω ότι ξενέρωσα. Δεν νομίζω ότι κάτι ερωτικό. Ναι, το είπαμε. Οπότε και εκείνη, δηλαδή αν αργότερα θεωρήσει ότι την ενδιαφέρεις και έχει μια διάθεση να σε προσεγγίσει. Ναι. Είσαι κλειστός.
Ναι, γιατί εντάξει. Α, είσαι κλειστός. Ναι. Α, και εσύ ελεύθερος. Ναι, εγώ όταν βλέπω τι κάτι. Γίνεται, όταν από την αρχή κάτι, το χτίζουμε το power. Όταν μου βλέπω κάτι που με ξενερώνει και δεν. Βλέπω ότι έχω μια αντιμετώπιση τέτοια, ενώ έχω φερθεί νομίζω πολύ σωστά σε μερικά θέματα. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό να αποχωρήσω. Και εφόσον υπάρχει και το ανοιχτό παράθυρο. Παύλος. Του Παύλου, ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιο ανοιχτό παράθυρο. Είναι ιδανικό για μένα να αποχωρήσω, γιατί βλέπω ότι όντως μπορεί να υπάρχει και όντως κάτι. Και το είχα πει εξ αρχής αυτό. Οπότε έχει όλο το πεδίο μπροστά του ο Φάνος, ο οποίος. Φάνος έχει βρει τον εαυτό του. Τι έχεις βρει. Σήμερα με το πρώτο άγγιγμα που ακούμπησα πάνω, το άρωμά της με τρέλανε. Ήταν. Πραγματικά ήταν μαγικό. Ήταν με το που ακούμπησα. Η ζύμη. Ήταν σαν να έχω νιώσει ζήμη. Κάτι, ένα, αυτή τη χημεία που ήταν. Πες μας, ρε Φάνο. Η λαγάνα, ναι. Έχει ώρα που με πειράζει. Βάλε τη λαγάνα πάνω στο κόκκινο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο.